Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Επιστολή στην Επίτροπο Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέστειλε ο πρόεδρος της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Μανώλης Παναγιωτάκης για το θέμα της βιωσιμότητας της νέας μονάδας Πτολεμαϊδα 5. Στην επιστολή του, ο πρόεδρος και διευθύνοντα σύμβουλος της επιχείρησης τονίζει πως το μέλλον της μονάδας είναι άμεσα συνυφασμένο με το μέλλον της ΔΕΗ. Επιστολή στην Επίτροπο Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστειλε ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης. Αντικείμενο της στο εργοστάσιο Πτολεμαϊδα 5 που είναι στη διαδικασία κατασκευής. Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής. Η Πτολεμαϊδα 5 είναι ένα έργο προϋπολογισμού 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για το οποίο έχουν ήδη δαπανηθεί περίπου 950 εκατομμύρια και η απόφαση για την κατασκευή του είχε ληφθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων και για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας και για λόγους συνέχισης της λιγνητικής δραστηριότητας στη Δυτική Μακεδονία. Η σύμβαση με τον ανάδοχο έχει συναυθεί από το 2014. Επισημαίνει ότι την ίδια χρονιά η Ελλάδα εξαιρέθηκε από τις προβλέψεις της υποέκδοσης νέας κοινοτικής οδηγίας για τις χώρες που έχουν εξάρτηση από στερεά καύσιμα. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σε συνάρτηση με τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, συνεπία των οποίων η τιμή των δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα έχει εκτιναχθεί στα ύψη, η καθιέρωση μηχανισμού αποζημίωσης ισχύως πριν την έναρξη ισχύως του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απολύτως αναγκαία για την βιωσιμότητα της επένδυσης του Πτολεμαϊδα 5. Το αντίθετο θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη ΔΕΗ και συνακόλουθα την ελληνική αγορά ενέργειας αλλά και την εθνική οικονομία δεδομένου του ρόλου και του μεγέθους της εταιρείας μας. Αυτά είναι γνωστά σε όλους που ασχολούνται με τα ενεργειακά ζητήματα. Η πιο σύγχρονη μονάδα που διαθέτει σήμερα η χώρα θα διαθέτει είναι η μονάδα 5 της Πτολεμαΐδας, έτσι, βάσει των περιορισμών που μπαίνουν για τους ρήπους. Εκεί χρειάζονται να υπάρξουν άδη που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της μονάδος, αλλά σε καμία περίπτωση αυτή η μονάδα δεν θα είναι εκτός συστήματος, όπως και της μελίτης. Είναι σύγχρονες μονάδες. Έτσι, βάση καυσίμου στη χώρα μας θα παραμείνει ο λιγνίτης. Βεβαίως, με βάση τον ενεργειακό σχεδιασμό θα είναι περιορισμένος όπως τον γνωρίζαμε στο παρελθόν. Υπάρχουν τα ζητήματα των οδειών της κλιματικής αλλαγής από το 2016, τα έχουμε πει κατά επανάληψη και γι' αυτό είχαμε και πολλές μεταβολές. Νομίζω ότι προς την κατεύθυνση αυτή και η κυβέρνηση σημερινή εργάζεται και νομίζω ότι και όποια κυβέρνηση προκύψει στη χώρα, νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα το υπηρετήσει. Εσείς έχετε ακούσει όμως στελέχη της ΔΕΗ να αμφιβάλλουν για την οικονομική βιωσιμότητα της Πτολεμαΐδας 5. Υπάρχει μια ανησυχία με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, αλλά να είστε βέβαιοι ότι άδειοι θα υπάρξουν για τη βιωσιμότητα της μονάδας, διότι αποτελεί βάση καυσίμου ο λιγνίτης για την παραγωγή ενέργειας στη χώρα. Επιπλέον, στην επιστολή του κυρίου Παναγιωτάκη προς την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται αναφορά και στην διαδικασία αποεπένδυσης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται: δεδομένης της ευνίδιας προκήρυξης των εκλογών και συνακόλουθα της παύσης των εργασιών της Βουλής, η προβλεπόμενη από τον νόμο επικύρωση της διαδικασίας από την Βουλή δεν ήταν δυνατή υπό την παρούσα κυβέρνηση. Άρα, η μετάθεση της ημερομηνίας για μετά τις εκλογές ήταν μονόδρομος, ώστε το όλο θέμα να το διαχειριστεί η νέα κυβέρνηση με τη λειτουργία της Βουλής. Μπροστά σε σπάνια αρχαιολογικά ευρήματα βρέθηκαν οι υπεύθυνοι του εργοταξίου του Αιωλικού Πάρκου στο Άσκιο κατά τη διάρκεια των εργασιών του υποσταθμού. Οι αρχαιολόγοι, μετά την έρευνα που πραγματοποίησαν, διαπίστωσαν πως εκεί βρίσκονταν εργαστηριακός χώρος στην εποχή του Βυζαντίου με δύο κλιβάνους, εκ των οποίων ο ένας σώζεται σε καλή κατάσταση. Αυτός είναι ο πρώτος κλίβανος βυζαντινής εποχής που βρέθηκε στη Δυτική Μακεδονία και διατηρεί τη χάρα του. Πρόκειται για ένα σπάνιο και σημαντικό εύρημα το οποίο έφεραν στο φως οι αρχαιολόγοι κατά την κατασκευή του υποσταθμού του Αιωλικού Πάρκου στο όρος Άσκιο. Βρισκόμαστε στον Ανθότοπο εδώ πέρα, όπου έχει βρεθεί ένα εργαστηριακό συγκρότημα αποτελούμενο από δύο κλιβάνους, εκ των οποίων ο ένας διατηρείται σε πολύ μεγάλο μέρος του. Λείπει από τον κλίβανο που διατηρείται αρκετά καλά ο θόλος, ο οποίος δεν σώζεται συνήθως. Αλλά το ευτύχημα και το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι διατηρείται η εσχάρα του αλόβητη. Η εσχάρα είναι το δάπεδο, το διάτριτο δάπεδο, πάνω στο οποίο τοποθετούνταν οι κεραμίδες ή τα αγγεία προκειμένου να ψηθούν. Ο θάλαμος όπτης είναι κάτω από την εσχάρα, όπου έμπαινε η καύσιμη ύλη, και το όλο σύνολο καλύπτονταν από το θόλο, ο οποίος δεν διατηρείται. Είναι σπάνιο λοιπόν εύρημα και ως προς τη χρονολόγησή του. Ανήκει στη Βυζαντινή εποχή, πιθανόν στο τέλος της περίοδου, προς τη μεταβυζαντινή περίοδο, γύρω δηλαδή στον 15ο αιώνα, κάπου εκεί. Είναι σημαντικό ως προς τη χρονολόγησή του. Είναι ο μοναδικός κλίβανος αυτής της περίοδου που έχει ανασκαφεί στον ομό Κουζάνης τουλάχιστον. Και επίσης είναι σπάνιο το ότι διατηρεί την εσχάρα του. Έχουν ανασκαφεί κλίβανοι και σε άλλες περιοχές αυτής της περίοδου, αλλά δεν διατηρούν συνήθως την εσχάρα. Δίπλα από τον κλίβανο έκτασης περίπου 10 τετραγωνικών,
βρέθηκε και ένας μικρότερος, του οποίου η εσχάρα έχει καταστραφεί, όπως και τα τόξα που στηρίζουν το δάπεδο. Ο κλίβαζονος ανήκει στον τύπο των ορθογώνιων κλιβάνων με δύο πεσούς στήριξης και 10 πλευρικά τόξα. Αποτελείται από η εσχάρα του κλιβάνου, αποτελείται περίπου από 200 σοπές, όπως τις βλέπουμε, και από τις οποίες οι περισσότερες είναι κυκλικές και κάποιες είναι ελλειψοειδείς. Ο κλίβανος, το χαρακτηριστικό του έτσι γνώρισμα και λίγο που τον κάνει και λίγο πιο ξεχωριστό είναι ότι έχει δύο εισόδους στις στενές πλευρές, προφανώς για να μπορεί να ελέγχεται ο αέρας και η διαδικασία του ψησίματος. Δεν σώζεται η εσχάρα, ο θόλος του, σώζεται όμως σε πολύ καλή κατάσταση και ο υπόγειος θάλαμος και μάλιστα πολύ καθαρός, γιατί ο κλίβανος διατηρείται σε αυτή την κατάσταση γιατί μπαζώθηκε κατά την αρχαιότητα, μάλλον σφραγίστηκε στην αρχαιότητα, προφανώς οι κάτοικοι το σφράγισαν για λόγους που δεν γνωρίζουμε και ίσως θέλαν να επιστρέψουν. Γι' αυτό βρήκαμε και πάνω από κάθε οπή, σχεδόν πάνω από κάθε οπή, και μία πέτρα αντίστοιχη, όπως και τα ορίγματα δεξιά και αριστερά, που αυτά τα ορίγματα που βλέπουμε ήταν για να τροφοδοτούν τον κλίβανο με καύσιμη ύλη, και αυτό μπαζώθηκαν με αυτές τις μεγάλες πέτρες που προφανώς είναι ποταμίσιες. Πραγματοποιώ την επίβλεψη των εξκαφικών εργασιών και καταφέραμε να έχουμε πρόσβαση στο θάλαμο θέρμανσης του κλιβάνου από τη δυτική είσοδο και να πραγματοποιήσουμε φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση. Η ανασκαφική έρευνα χρηματοδοτείται από την κατασκευάστρια εταιρεία του πάρκου, όπως ορίζει νομοθεσία. Στο σημείο έχει χτιστεί μια πρόχειρη μεταλλική κατασκευή, η οποία θα αντικατασταθεί με μια μεγαλύτερη, έτσι ώστε ο χώρος να είναι επισκέψιμος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του υποσταθμού ανεβρέθη το συγκεκριμένο αρχαιολογικό έβριμα, το οποίο και με τη βοήθεια της αρχαιολογίας αναδείξαμε, και με δικό μας κόστος θα κατασκευάσουμε ένα στέγαστρο, το οποίο θα βοηθήσει στην επισκεψιμότητα, στο επισκέπτης να μπορεί να έρχεται να το παρατηρεί, στο να είναι προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, και παράλληλα όλη η μελέτη του στεγάστρου έχει γίνει τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας έναντι κεραυνοπληξιών και βραχυκυκλωμάτων. Έχουμε βρει αυτά τα ευρήματα της αρχαιολογίας, είμαστε στο πλευρό τους για οτιδήποτε χρειαστούν. Και πιστεύω ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και θα τελειώσουμε ό,τι έχουμε υποσχεθεί προς τους αρχαιολόγους. Ταυτόχρονα με την αρχαιολογική αυτή ανακάλυψη, λίγα χιλιόμετρα ανατολικότερα βρέθηκε ένα σπίτι της ύστερης εποχής Χαλκού, δηλαδή μεταξύ 1600 και 1100 π.Χ. Το σπίτι διατηρεί το δαπεδό του και από τα υψόμετρα πιθανολογείται πως πρόκειται για τον υπόγειο χώρο ενός κτηρίου που έφερε και έναν ακόμη όροφο. Έξω από το κτίσμα βρέθηκε και ο αποθηκευτικός του χώρος με 7 πιθάρια και δύο τμήματα αγγείων, καθώς και μία ταφή, πιθανότητα γυναίκας, κτερισμένη. Αυτά λοιπόν με το συγκεκριμένο σημαντικό έβριμα. Θα παραμείνουμε όμως στο θέμα. Κοντά μας έχουμε την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Κοζάνης, την κυρία Αρετή Χονδρογιάννη Μετόγκη, η οποία θα μας δώσει λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για το πολύ σημαντικό αυτό έβριμα. Κυρία Χονδροκιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι το έβριμα? Ακούσαμε κάποια στοιχεία στο ρεπορτάζ, ωστόσο υπάρχουν και κάποια που δεν έχουμε πει, όπως και κάποια κεραμικά που βρήκατε γύρω από τη συγκεκριμένη περιοχή. Ναι. Να πούμε ότι πραγματικά τα ευρήματα είναι σημαντικά και στη μια περίπτωση και στην άλλη, και στην περίπτωση δηλαδή του Βυζαντινού κλιβάνου και στην περίπτωση του σπιτιού της ύστερης εποχής Χαλκού, αν και είναι μεμονωμένα ευρήματα λόγω του εύρους, του μικρού εύρους του έργου. Έτσι, όταν πρόκειται για έναν αγωγό, δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλο πλάτο στην έρευνα, έχουμε ωστόσο σημαντικά ευρήματα. Ως εκ τούτου αποφασίσαμε να δώσουμε κάποια τη διάσταση που τους αρμόζει, γιατί και ο Βυζαντινός κλίβανος που αποκαλύφθηκε, που πιθανόν να είναι και στο τέλος της Βυζαντινής περίοδου, δεν μπορούμε ακόμα να γνωρίζουμε, χρειάζεται να γίνει μελέτη της κεραμικής και των υπόλοιπων ευρημάτων για να δώσουμε ακριβέστερη χρονολόγηση, αλλά και το άλλο το σπίτι της εποχής Χαλκού είναι μοναδικά ευρήματα για την περιοχή. Γιατί το λέμε αυτό? Ο Βυζαντινός λοιπόν κλίβανος εμφανίζει μια μοναδικότητα και ως προς την χρονολόγησή του, γιατί αποτελεί τον πρώτο του νομού Κοζάνης που ανασκάπτεται, και ως προς την κατάσταση διατήρησής του. Διατηρεί, όπως
έχουμε πει την εσχάρα του, αλόβητη, διατηρεί τον θάλαμο καύσης κάτω από την εσχάρα, δεν σώζει βέβαια τον, το θόλο. Να πούμε ότι το ενδιαφέρον στοιχείο επίσης αυτού του κλιβάνου είναι ότι βρέθηκε με τις οπές του καλυμμένες με κεραμίδες και πέτρες, ακόμα και με τις εισόδους του τις δύο κλεισμένες, χτισμένες, σαν να ήθελαν αυτοί οι κατασκευαστές του και οι χρήστες του να μας πούν ότι θα επανέρχονταν και πιθανότητα δεν επανήλθαν ποτέ. Mm-hmm. Να πούμε ότι πιθανότητα αυτό το εργαστηριακό συγκρότημα ανήκει σε κάποιο νοικισμό που εντοπίζεται στις γύρω βουνοκορφές, στους γύρω λόφους. Υπάρχουν γνωστά κάστρα στον ανθότοπο, σημαντικά κάστρα. Είναι χρονολόγητα, ωστόσο, ελείψη ανασκαφικής έρευνας. Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία που τυχαία έρχονται στο φως στο πλαίσιο αυτών των έργων, των μεγάλων δημοσίων έργων ή των μεγάλων ιδιωτικών έργων, φωτίζουν το παρελθόν της περιοχής. Αυτά ως προς τον Βυζαντινό κλίβανο. Να μείνουμε λίγο στο Βυζαντινό κλίβανο. Παρατηρήσαμε, για παράδειγμα, ακούσαμε την αρχαιολόγο που μίλησε για περίπου 200 σοπές, περίπου 10 τετραγωνικά είναι ο κλίβανος. Το μέγεθός του είναι μοναδικό σε επίπεδο χώρας ή και άλλοι κλίβανοι παρόμοιες έκτασης υπάρχουν? Πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι παρόμοιες έκτασης. Απλά στο νομό Κοζάνης είναι ο πρώτος που ανασκάπτεται. Χρειάζεται όμως μελέτη από αυτού. Θα πρέπει δηλαδή να μελετήσουμε τα στοιχεία από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο και ευρύτερα. Σίγουρα όμως είναι ένας μεγάλος κλίβανος, γιατί έχει διαστάσεις 2x5 μέτρα περίπου και υπάρχει και ένας δεύτερος μικρό. Άρα πρόκειται για ένα συγκρότημα. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό. Να πούμε και την πληροφορία ότι λίγο πιο κάτω υπάρχει ένας ακόμα κλίβανος, δηλαδή η θέση ήταν γνωστή από το 1982. Και ίσως είμαστε σε... Δεν ξέρουμε δηλαδή αν θα μπορέσουμε να τον σκάψουμε ή αν πρέπει να τον ανασκάψουμε και αυτόν, θα το δούμε. Πάντως υπάρχει ένα εργαστηριακό συγκρότημα γνωστό από παλιά. Ο ένας ο κλίβανος, γι' αυτό και είχαμε και την άμεση επίβλεψη εκεί και με την χρηματοδότηση της εταιρείας, όσο οφείλει σύμφωνα με τον αρχαιολογικό νόμο, κάναμε αυτή την ανασκαφή. Να πούμε ότι το συμπέρασμα ότι σε αυτόν τον κλίβανο έψιναν κεραμίδες στέγης, το βγάζουμε από τα πολλά κομμάτια κεραμίδων. Πάρα πολλά από αυτά είναι λίγο στριβλά, ας πούμε, που σημαίνει ότι είναι αποτυχημένα προϊόντα εργαστηρίου. Άρα είναι ένα στοιχείο για να πούμε ότι ψήνονταν εκεί και ήταν αποτυχημένα προϊόντα που πετάχτηκαν, έμειναν στον ίδιο χώρο. Δεν πρόκειται δηλαδή για κλίβανο αγγείων, χωρίς να απορρίπτεται η υπόθεση να έψηναν και αγγεία. Η μελέτη τώρα θα δείξει. Ναι, η μελέτη θα το δείξει. Να πάμε λίγο και στο δεύτερο έβριμα, λίγο πιο ανατολικά, εκεί στην Ποντοκόμη. Ναι, εκεί στην Ποντοκόμη, δηλαδή μεταξύ Ποντοκόμης και Μαυροδενδρίου, αποκαλύφθηκε πάλι στο πλαίσιο του ίδιου έργου ένα σπίτι της ύστερης εποχής Χαλκού, μαζί με έναν πιθεώνα που ανήκει στο σπίτι. Επίσης, στον πιθεώνα βρέθηκε και μία ταφή γυναίκας, πιθανότητα, καθώς έφερε δύο πόρπες, οκτώσχημες, όπως λέμε, άρα ήταν κάποια γυναικεία ταφή. Να πούμε ότι αυτό το σπίτι είναι επίσης μοναδικό. Από ποια άποψη? Έχουμε βρει και στη Μαυροπηγή, στο ρηχείο Μαυροπηγής, ένα σπίτι της ύστερης εποχής Χαλκού. Έχουμε βρει και στο νότιο πεδίο πέρσι. Αλλά δεδομένου ότι αυτά δεν διατηρούνται μετά το πέρας της έρευνας, λόγω του ότι τα ρηχεία επεκτείνονται, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εδώ μας δίνεται η δυνατότητα και μας δόθηκε, να πούμε και ευχαριστώ στην εταιρεία, να ευχαριστούμε στην εταιρεία, γιατί μας δόθηκε η δυνατότητα, παρόλο που αυτό το σπίτι δεν ήταν ακριβώς πάνω στον άξονα όδευσης των καλωδίων, να το ανασκάψουμε. Είναι παραπλεύρος, δηλαδή εμφανίστηκε στον άξονα και μας επέτρεψε να σκάψουμε ολόκληρο το σπίτι, δείχνοντας μια ευαισθησία και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι για αυτή την εποχή οι πληροφορίες και τα στοιχεία από την περιοχή μας είναι ότι η κατοίκηση ήταν οργανωμένη κατά γένεια, δηλαδή μεγάλες οικογένειες. Δεν πρόκειται δηλαδή για πάρα πολύ μεγάλους οικισμούς. Πιστεύουμε ότι ένα-δύο σπίτια αν είχε ακόμα. Από τη μια πλευρά έχει οριοθετηθεί ο οικισμός. Προς το λόφο δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται. Αλλά δεν πιστεύουμε ότι δεν ήταν μεγάλοι οικισμοί. Ήταν διάσπαρτη κατοίκηση. Τα σπίτια ήταν κατασκευασμένα με φθαρτά υλικά, όπως λέμε, ξύλα και πυλό. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει σύγκριση, ας πούμε, επειδή αυτά, να πούμε, ότι χρονολογούνται στην ύστερη εποχή Χαλκού, δηλαδή στο 1600 με 1100 π.Χ. Είναι δηλαδή η Μυκηναϊκή περίοδος. Αν θυμηθούμε ότι στη Μυκηναϊκή εποχή, κάτω στην Νότια Ελλάδα, έχουμε εκείνα τα παλάτια και τα μεγαλυθικά κτίρια και τα μνημεία, μπορεί κανείς εύκολα να κάνει τη σύγκριση με την περιοχή μας. Εδώ υπήρχε μια γεωργοκτηνοτροφική κοινωνία και η οργάνωση ήταν αντίστοιχη. Πάντως τα ευρήματα από τη συγκεκριμένη εποχή είναι πολλά, δεδομένου τότε και πριν από 5 χρόνια που ήμασταν μαζί πάλι σε μια αρχαιολογική ανασκαφή, ήταν της ίδιας εποχής.
Υπάρχουν πολλά ευρήματα. Έχουμε πάρα πολλές ενδείξεις, αλλά έτσι ολοκληρωμένο σπίτι δεν είχαμε την τύχη μέχρι τώρα να σκάψουμε. Δηλαδή να βρεθεί όλο το κτίσμα με βάση βέβαια τα υψόμετρα των θέσεων των πιθαριών και του δαπέδου του κτίσματος που βρήκαμε. Πιθανολογούμε ότι υπήρχε και ένας ακόμα όροφος. Mm-hmm. Να πούμε ότι ένα σκάφι είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή από αύριο αρχίζουμε και αφαιρούμε αυτά τα πιθάρια και θα διερευνήσουμε και περισσότερο εντός του σπιτιού. Mm-hmm. Είναι σημαντικό. Είναι ένα επίμηκες κτίσμα, 30 τετραγωνικά. Εμβαδού 30 τετραγωνικών μέτρων. Αν είχε και δεύτερο όροφο, σίγουρα πάμε στα 60. Είναι δηλαδή ένα καλό σπίτι, ένα κανονικού μεγέθους σπίτι για να κατοικήσει, mm-hmm. για να ζήσει μια οικογένεια. Με τον αποθηκευτικό χώρο που μας είπατε, έξω με τα πιθάρια. Έξω, ναι. Άλλο μάλιστα. Ένα τέτοιο μεγάλο χώρο έξω. Κλείνοντας, κυρία Χονδρογιάννη, θέλω να καλέσετε, γιατί εγώ έχω δει από κοντά την αρχαιολογική συλλογή της Κοζάνης και το Μουσείο της Ιαννής. Όσοι δεν έχουν δει την αρχαιολογική συλλογή Κοζάνης, που είναι και η πιο καινούρια. Αλλά και το Μουσείο της Ιαννής, θέλω να κάνετε ένα κάλεσμα πραγματικά στον κόσμο για να τους πείσετε να το κάνουν αύριο κιόλας. Να το κάνουν αύριο κιόλας, λοιπόν. Να έρθουν να δουν την αρχαιολογική συλλογή Κοζάνης, εκτός από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιαννής. Στην αρχαιολογική συλλογή Κοζάνης, να πούμε ότι φυλάσσονται ευρήματα αντιπροσωπευτικά από όλο τον ομό. Θα έρθουν δηλαδή να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους, του κάθε τόπου, του κάθε χωριού, της κάθε κοινότητας. Να πούμε ότι η συλλογή δεν έχει ακόμα εισιτήριο. Και στο Μουσείο Ιαννής, βέβαια, που υπάρχει το εισιτήριο, είναι μικρό. Και φυσικά να πούμε επίσης ότι στο πλαίσιο εκδηλώσεων είναι δωρεάν. Mm-hmm. Όπως δωρεάν είναι και η επίσκεψη στο Αρχοντικό Βούρκα, που απόψε να θυμίσω ότι τρέχει αυτή τη στιγμή η εκδήλωση. Την ώρα που μιλάμε, ναι. Την ώρα που μιλάμε και θα πάμε αμέσως μετά εκεί με την Κωνσταντίνα Τεντόγλου. Μια μουσική εκδήλωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής. Και να πούμε πως για όσους δεν γνωρίζουν, η Αρχαιολογική Συλλογή της Κοζάνης βρίσκεται σε αυτό το υπέροχο κτίριο που είναι στην οδό Φων Κοζάνη. Ναι, Κοζάνη, στη Δημοκρατία και Φων Κοζάνη. Ναι. Αυτό που έχει στην αυλή του τα αγάλματα. Θα το δουν στον ισόγειο χώρο, λειτουργεί η αρχαιολογική συλλογή. Να πούμε ότι πολλοί κόσμος έρχεται, περνάει για λόγους διοικητικών υποθέσεων στον πάνω όρφο και δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι στον κάτω υπάρχει έκθεση παρά τις πινακίδες, παρά την ενημέρωση, παρά τις εκδηλώσεις μας. Θα συνεχίσουμε εμείς να ενημερώνουμε έτσι, τον έτσι, κόσμο ακριβώς. Και ευχαριστούμε και εσάς που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Ευχαριστούμε και εμείς που ήσασταν εδώ σήμερα, κύριε Χονδρογιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Να δούμε την εκδήλωση για τις γυναίκες που πραγματοποίησε χθες το βράδυ ο υποψήφιος βουλευτής της Κοζάνης με το Κίνημα Αλλαγής, ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος. Η ομιλία έγινε στη στέγη του Ποντιακού Ελληνισμού. Πολιτική ομιλία εν όψη των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου πραγματοποίησε το βράδυ της 4ης 19 Ιουνίου ο υποψήφιος βουλευτής Κοζάνης με το Κίνημα Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος. Πιο συγκεκριμένο, ο κ. Κουκουλόπουλος, μιλώντας στις γυναίκες της Κοζάνης στη στέγη ποντιακού πολιτισμού, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας τα εξής. Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου θα πάρουν την απάντηση που τους αξίζει από τους περήφανους Μακεδόνες του νομού Κοζάνης. Η καταδίκη του κ. Τσίπρα και των 4 βουλευτών του θα είναι απόλυτη, γιατί όλοι μαζί έβαλαν την υπογραφή τους στο σχέδιο εξαφάνισης της περιοχής. Επίσης, ο πρώην Υπουργός δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η έκθεση της Κομισιόν που παρουσιάστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας αποτελεί κόλαφο για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελληνική Λύση με επικεφαλής τον Κυριάκο Βελόπουλο ανακοίνωσε τα ψηφοδέλτιά της στη Δυτική Μακεδονία. Στην Ελληνική Λύση προσχώρησε ο πρώην δήμαρχος Φλόρινας Γιάννης Βοσκόπουλος, ο οποίος θα ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τα πρόσωπα που απαρτίζουν τα ψηφοδέλτια του κόμματος Ελληνική Λύση στη Δυτική Μακεδονία. Στην Φλόρινα υποψήφοι είναι η Ιωάννης Βοσκόπουλος του Ζήση, νυν δήμαρχος Φλόρινας και θεωρούμενος μέχρι και πρόσφατα σίγουρος υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, Άννα Παπουλίδου του Γεωργίου και Στυλιανός Σεμερτζίδης του Γεωργίου. Στην Κοζάνη υποψήφοι είναι η Δημήτριος Δεσποινίδης, Δημητρούλα Λαζαράτου, Ελένη Μετικίδου, Αλέξιος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Σαλτσίδης και Αναστάσιος Χαραλαμπίδης. Στην Καστοριά υποψήφοι είναι η Αφροδίτη Βουτήρα, Γρηγόρης Πάτσιος και Ανέστη Σιδηρόπουλος. Στα Γρεβενά τέλος υποψήφοι είναι η Άγγελος Λιανός, Χαρίκλια Μπαγλάνη και Δημήτριος Σταύρου. Παραμένουμε στο πολιτικό σκηνικό για τις εθνικές εκλογές, το προεκλογικό κλίμα. Θα μας πει περισσότερα η Κατερίνα Μαρκοπούλου, μιας και είμαστε, μετράμε μάλλον αντίστροφα, 17 Κατερίνα. 17 μέρες απομένουν, τρέχουν οι υποψήφοι και μιας και ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος είχε ένα ρεπορτάζ για τα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου, να πούμε ότι δεν έχει πλήρες ψηφοδέλτια
σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Κάποια ονόματα είναι, τα ανακοίνωσε στο ρεπορτάζ. Θα συμπληρωθούν απλά, δηλαδή. Δεν νομίζω. Θα μείνουν αλλά σε αυτά. Υπάρχει δυνατότητα, θα μείνουν σε αυτά. Και ξεκινάω για να πούμε ότι συνεχίζει να προκαλεί θύελλα αντιδράσεων η μη συμμετοχή του Γιάννη Βοσκόπουλου στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτικη Φλόρινα. Ο οποίος όμως βρήκε στέγη. Ο οποίος βρήκε στέγη αμέσως, συμπορεύεται με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου και θα είναι υποψήφιος στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Ένας αυτοδιοικητικός στην πρώτη γραμμή της αυτοδιοίκησης, πρώην νομάρχης, 2 τετραετίες δήμαρχος, πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας. Έδωσε την απάντησή του όμως στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ίδιος. Είπε 3 φορές πρόεδρε με υποσχέθηκες, αλλά τελικά η υπόσχεση έμεινε στα χαρτιά. Πάμε τώρα να δούμε και κάποιες άλλες ειδήσεις. Την Κυριακή, στα πλαίσια των προεκλογικών του περιοδιών σε ολόκληρη τη χώρα, στη Φλόρινα θα βρεθεί ο Πρωθυπουργός, θα έχει σειρά συναντήσεων και επαφών Σοκράτη. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψής του. Ποιος θα δει και πού θα μιλήσει. Αύριο θα κάνει ομιλία. Αύριο πιθανά να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες ή να μας δώσει το ακριβές πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ο συντονιστής ΣΥΡΙΖΑ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ο κύριος Κώστας Πασαλίδης, που θα τον φιλοξενήσουμε στο κόκκινο, μαζί και με άλλους εκπροσώπους των κομμάτων. Ξεκινάμε σήμερα τις εκπομπές. 10:30 στο κόκκινο σήμερα. Θα φιλοξενήσουμε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ. Είναι η σημερινή κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων στη Βουλή. Καλέσαμε και από την Ένωση Κεντρών, δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας, δεν θα έχουμε κάποιον από την Ένωση Κεντρών. Ωστόσο, ο κύριος Λεβέντης μίλησε χθες στον Απόστολο Γαϊτάνη και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ. Συζήτηση λοιπόν αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο κόκκινο, με εκπροσώπους των κομμάτων της περιοχής και τις πολιτικές εξελίξεις εν ώψη εκλογών. Σε διακύβευμα των εκλογών της 7ης Ιουλίου. Λίγο θα σχολιάσουμε τα ελληνοτουρκικά. Βέβαια, θα δούμε τα κύρια χαρακτηριστικά των κομμάτων και ποιο το μήνυμα που θέλουν να περάσουν και βέβαια και θα συζητήσουμε και για τις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα. Τώρα, να πω και κάτι ακόμη Σοκράτη. Συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Σήμερα είχαμε την παρέμβαση της κυρίας Άννας Νανοπούλου, κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφια δήμαρχος, δημοτική σύμβουλος, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας τα τελευταία 20 χρόνια. Γράφει λοιπόν στην παρέμβαση ότι υπάρχει μείζον θέμα, το ψηφοδέλτιο αυτό δεν έγινε από φίλους του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί είναι εχθρικό για την πορεία της παράταξης στον τόπο μας. Οι πραγματικοί νοδημοκράτες θέλουμε όχι ψηφοδέλτια πληρωμής γραμματείων, επαγγελματικής αποκατάστασης και κουμπάρων, αλλά ψηφοδέλτια των καλύτερων ανάμεσα στους καλούς με φρεσκάδα και ελπίδα για το αύριο. Έχει πολλές σπόντες. Έχει ιδιαίτερη σημασία η παρέμβαση της κυρίας Νανοπούλου. Και να πούμε ότι οι υποψήφοι συνεχίζουν τις περιοδίες τους, καθώς οι μέρες είναι ελάχιστες. Είναι πολύ λίγες. Πρέπει να γυρίσουν τις περιφερειακές ενότητες, όπου είναι υποψήφοι, και να μιλήσουν με τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ, Καταρίνα. Καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στα τερτύπια του καιρού. Προβλήματα και φθορές σε κτίρια και δίκτυα σημειώθηκαν σε αρκετά σημεία στη Δυτική Μακεδονία λόγω κεραυνών και έντονων καιρικών φαινομένων. Στον Πολύμηλο, σοβαρές ζημιές υπέστη η οροφή της εκκλησίας, ενώ κεραυνοί έπεσαν ακόμη και μέσα στην πόλη της Κοζάνης. Φθορές υπέστη η οροφή εκκλησίας στον Πολύμηλο Κοζάνης από κεραυνό που έπεσε στο σημείο. Οι υλικές ζημιές είναι σημαντικές, αλλά λόγω των φθορών υπάρχει κίνδυνος πτώσης υλικών από μεγάλο ύψος. Για τον λόγο αυτό, ο ιερέας της εκκλησίας ζητά την άμεση παρέμβαση των υπευθύνων. Όπως είπε στον ΦΛΑΣ, επικοινώνησε με τον Δήμο χωρίς μέχρι και τη στιγμή αυτή να έχει υπάρξει ανταπόκριση. Προχθές που είχαμε την κακοκαιρία εδώ πέρα στο χωριό στον Πολύμηλο, που είχαμε κεραυνούς, έπεσε πάνω στον τρούλο του καμπαναριού, με αποτέλεσμα να καταστρέψει όλο τον τρούλο στο μπροστινό μέρος, να πέσουν τα κεραμίδια, να πέσουν σοφάδες και να καούν όλα τα ηλεκτρονικά εδώ μέσα, οι καμπάνες και τα λοιπά, ό,τι άλλο
δημιουργήθηκε από το... Από τον κεραυνό. Από τον κεραυνό, ναι. Άρα μεγάλη ζημιά και είναι άμεση ανάγκη παρέμβασης, έτσι, για το κτίριο. Άμεση ανάγκη παρέμβασης και το πρόβλημα είναι ότι καθώς τεινάχτηκαν τα κεραμίδια και οι σοφάδες από τον κεραυνό, τα αιτώματα που είναι πάνω, όπως λέμε, στο καμπαναριό, είναι έτοιμα να πέσουν και μερικά είναι μισοπεσμένα. Έτοιμα να πέσουν, δηλαδή με έναν αέρα, μία βροχή, μπορεί να πέσει ένα κεραμίδι, κάποιος περνάει από κάτω και να σκοτωθεί. Σαφώς. Γιατί είναι υψόμετρο 15-20 μέτρα. Είναι και θέμα ασφάλειας, ακριβώς. Είναι θέμα ασφάλειας πάνω απ' όλα. Εν τω μεταξύ, αριθμός κεραυνών ρεκόρ έχει πέσει στη Δυτική Μακεδονία τις τελευταίες ημέρες. Τόσο στην πόλη της Κοζάνης όσο και σε άλλες περιοχές έχουν σημειωθεί πολλές πτώσεις κεραυνών. Από τα φαινόμενα καταγράφονται προβλήματα σε τηλεπικοινωνίες και φθορές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Την πρώτη του συνεδρίαση μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές πραγματοποίησε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο της Κοζάνης. Ένα από τα θέματα που κυριάρχησαν ήταν το αίτημα του Δήμου προς το Υπουργείο Οικονομικών για την δωρεάν παραχώρηση του κτηρίου του πρώην ΕΛΚΕΠΑ. Με πάνω από 40 θέματα συνεδρίασε το απόγευμα της Τετάρτης το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, πραγματοποιώντας την πρώτη του συνεδρίαση μετά και τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Στις δηλώσεις του, ο απερχόμενος Δήμαρχος Κοζάνης, Λευτέρης Ιωαννίδης, αναφέρθηκε σε ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν και αφορούσε το αίτημα του Δήμου προς το Υπουργείο Οικονομικών για τη δωρεάν παραχώρηση της κυριότητας του κτηρίου του πρώην ΕΛΚΕΠΑ. Συνεδριάζει σήμερα για πρώτη φορά μετεκλογικά το Δημοτικό Συμβούλιο. Με πάρα πολλά θέματα στην ημερησία, δεν πάνω από 40, είναι κάποια που είναι εκτός ημερησίας. Δεδομένου ότι η διοίκηση συνεχίζεται, τα ζητήματα τρέχουν, οι εξελίξεις τρέχουν, οπότε και ο Δήμος έχει μια σειρά από θέματα τα οποία πρέπει να δρομολογηθούν. Δρομολογούνται, είναι σε εξέλιξη, οπότε χρειάζεται το όργανο να συνέλθει, να αποφασίσει και να προχωρήσουν διάφορα ζητήματα. Και σε δεύτερο επίπεδο, και σε δεύτερο, ένα δεύτερο θέμα, το αίτημα που κάνουν πλέον στο Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να μας παραχωρηθεί δωρεάν η κυριότητα του κτηρίου του πρώην ΕΛΚΕΠΑ. Προκειμένου αυτό να περιέλθει στο Δήμο και το επειδή είναι πλέον επικίνδυνο ο Δήμος να επέμβει, να τον γκρεμίσει προφανώς ή οτιδήποτε αποφασιστεί κυρίως και από την νέα διοίκηση. Ο σχεδιασμός για το κτίριο του ΕΛΚΕΠΑ ποιος είναι? Ο πιο πιθανό να γκρεμιστεί αυτό το κτίριο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και εδώ και καιρό είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτή είναι η προτινόμενη λύση. Δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να επαναχρησιμοποιηθεί με κάποιον άλλο τρόπο. Άρα, ίσως να απελευθερωθεί ή να δημιουργηθεί ένας νέος ανοιχτός χώρος στο κέντρο της πόλης. Από την πλευρά του, ο νέος Δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας, μίλησε για τα επόμενα βήματα του σχεδιασμού του εν ώψη και της νέας αυτοδιοικητικής περίοδου που θα ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτό που θέλω να πω είναι το ότι ξεκινήσαμε σαν συνδυασμός μια σειρά επισκέψεων στα δημοτικά διαμερίσματα για να ευχαριστήσουμε τους συμπολίτες. Η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Εκεί φεύγει αρκετό μέρος του χρόνου που διαθέτουμε. Σήμερα το πρωί είχα μια συνάντηση με τον Δήμαρχο τον κύριο Ιωαννίδη και προκειμένου να τον ενημερώσω για την πρόθεσή μας να ξεκινήσουμε μια σειρά με επαφές με τους διευθυντές των υπηρεσιών και βέβαια και με τους καθήλυνα αρμόδιους αντιδημάρχους, ώστε σιγά σιγά από εβδομάδα να ξεκινήσουν και αυτού του είδους οι επαφές. Από τώρα και όλος ο Ιούλιος πρακτικά και αυτά τα ζητήματα θα αφιερωθεί. Ενημέρωση αλλά και ζυμώσεις ανάμεσα στις παρατάξεις για να διαμορφωθεί το νέο σχήμα διοίκησης του Δήμου. Κατοχυρώθηκε το παγκόσμιο ρεκόρ που πέτυχε η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό της Καστοριάς. Συγκεκριμένα η εταιρεία συγκέντρωσε περισσότερα από 1.700 άτομα χτίζοντας το μεγαλύτερο παζλ αποτελούμενο από ανθρώπους όλων των εποχών, των ηλικιών ουσιαστικά. Βάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα Σοκράτη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Μια πολύ ευχάριστη είδηση που βάζει την Καστοριά, τη φήμη της και την περιοχή και τη Δυτική Μακεδονία σε πολύ υψηλό επίπεδο και μάλιστα την κάνουν και ευρέως γνωστή στα πέρατα του κόσμου. Στο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness λοιπόν, η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Καστοριάς για το μεγαλύτερο, όπως είπες, ανθρώπινο παζλ στον κόσμο. Να θυμίσουμε, Σοκράτη, ότι το Μάρτιο του 19, ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών, σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τεσσάρων περιφερειακών ενωτήτων της Δυτικής Μακεδονία, συγκεντρώθηκαν στο γήπεδο Μανιάκων και εκεί κατάφεραν να ενωθούν όλοι μαζί, άνθρωποι όλων των ηλικιών και να δημιουργήσουν ένα ψηφιδωτό με ανθρώπους περίπου 1.702
εθελοντές συγκεντρώθηκαν καταρρύπτοντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ που αριθμούσε 793 άτομα. 793. Ναι, μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη. Δεν είναι για ένα-δύο που συνήθως γίνεται. Μεγάλη διαφορά λοιπόν, 1702. Έτσι λοιπόν έσπασαν το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ και κατέκτησαν την πρώτη θέση. Η εκδήλωση, να θυμίσουμε τότε, είχε πραγματοποιηθεί με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον αυτισμό. Στην Καστοριά εικόνα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Έχουμε ετοιμάσει και ένα βιντεάκι να θυμηθούμε τι ακριβώς είχαν κάνει οι άνθρωποι αυτοί. Το μήνυμα νομίζω σαφές και ξεκάθαρο. Η κοινωνία πρέπει να συνειδητοποιήσει, Σωκράτη, ότι αν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα και επίσης ότι μπορεί να είμαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά τελικά είμαστε όλοι ίσοι. Έτσι. Και γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε το ίδιο δικαίωμα στη ζωή παρά τις διαφορετικές ικανότητες που διαθέτουμε. Νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο και το πανηγυρίζουν και εκεί και η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Καστοριάς και όλοι οι Δυτικομακεδόνες. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν. Να δούμε το βίντεο. Καλό ευχαριστούμε βράδυ. Πολύ. Κατοχυρώθηκε από την εταιρεία Guinness το ρεκόρ της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Καστοριάς. Το Μάρτιο, με τη συμμετοχή 1.702 εθελοντών, η εταιρεία κατασκεύασε το μεγαλύτερο ψηφιδωτό αποτελούμενο από ανθρώπους στον κόσμο. Η εκδήλωση είχε γίνει με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον αυτισμό στην Καστοριά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προκαλεί συγκίνηση αυτή η πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία που ενώνει τα παιδιά της Εθνικής Μακεδονίας. Κάθε δράση που ανοίγεται για την προστασία ατόμων τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. Αρχίζουμε με το παζλ που ενώνει τον αυτισμό και τη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε σήμερα παιδιά εδώ, μαθητές από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκαν οι νέες ειδικότητες του δημόσιου ΙΕΚΤ στην Πτολεμαϊδα. Οι πολίτες θα μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις, ώστε να συνδιαμορφωθεί το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το νέο έτος κατάρτισης 2019-2020 και εν ώψη της προετοιμασίας που κάνουμε για τις νέες ειδικότητες, κάνουμε μία διερεύνηση για τις προτιμήσεις των ενδυνάμει υποψηφίων σπουδαστών του ΙΕΚΤ Πτολεμαϊδας, οι οποίες θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι. Οι προεγγραφές των παιδιών κάποια στιγμή θα είναι διαθέσιμοι, θα το ανακοινώσουμε και εμείς στην ιστοσελίδα μας, από την Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης, το πότε θα κάνουν αίτηση τα παιδιά ηλεκτρονικά όπως κάθε χρόνο και να εγγραφούν, ας πούμε, σε νέες ειδικότητες. Εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε μία φόρμα Google, όπου εκεί έχουμε προτείνει κάποιες ειδικότητες τις οποίες θα θέλαμε εμείς να συγκεντρώσουμε τις προτιμήσεις των σπουδαστών. Είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ Πτολεμαΐδας και θα δούμε ποιες από αυτές έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους υποψηφίους, ούτως ώστε να το λάβουμε υπόψη μας στις προτάσεις που θα κάνουμε προς το Υπουργείο. Οι ενδιαφερόμενοι επομένως μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο, τον οποίο είναι η φόρμα και είναι εκεί διαθέσιμες όλες αυτές οι ειδικότητες. Στην πορεία θα έρθουμε σε επαφή και με όλους τους φορείς της περιοχής καθώς και τα επιμελητήρια για να δούμε και τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που έχουν και εκείνοι για κάποιες ειδικότητες που πιθανόν θα θέλουν να μας προτείνουν. Θα λάβουμε επομένως υπόψη μας και τις προτιμήσεις των σπουδαστών και των φορέων και των επιμελητηρίων. Αυτές που έχουμε βάλει στην σελίδα μας και είναι διαθέσιμες για να δούμε τι προτιμήσεις θα συγκεντρώσουν είναι βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας, τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών, σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής, στέλεχος διοίκησης και οικονομίας, στέλεχος υπηρεσιών φωτιαστικής αλυσίδας, γραμματέας ανώτερων και ανώτατων στελεχών, στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας, τεχνικός κοσμήματος παραγωγής, τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας, βοηθός ιατρικών εργαστηρίων, προπονητής αθλημάτων, τεχνικός μαγειρικής τέχνης αρχιμάγειρα σεφ, στέλεχος ασφάλειας προσώπων και υποδομών, βοηθός φαρμακείου, βοηθός φυσικοθεραπείας, τεχνικός κομμωτικής τέχνης, τεχνικός αισθητικής τέχνης και μακιγιάς, υποκριτική τέχνη θεάτρου κινηματογράφου, τέχνη σκηνοθεσίας. Εδώ να επισημάνουμε ότι για πρώτη φορά τις προτείνουμε αυτές εδώ τις ειδικότητες, όπως και την επόμενη, διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου,
τεχνικός αρτοποιός ζαχαροπλαστικής, βοηθός εργοθεραπείας, τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεύτερη φορά που την προτείνουμε, και τεχνικός μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτήν την έχουμε ξαναπροτείνει την ειδικότητα. Δυστυχώς δεν συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό υποψηφίων τότε για να μπορέσει να λειτουργήσει. Τις περισσότερες από αυτές τις έχουμε ξαναλειτουργήσει. Αυτές οι οποίες είναι για πρώτη φορά είναι αυτές που έχουν να κάνουν με το θέατρο και τη σκηνοθεσία. Θα δούμε τι προτιμήσεις θα έχουμε σε αυτές. Και το διασώστη πλήρωμα ασθενοφόρου, διότι πριν δεν είχαμε πού να κάνουν πρακτική τα παιδιά. Και επίσης έχουν μία επιφύλαξη για την βοηθός εργοθεραπείας, διότι όπως ξέρουμε έχει αναγγελθεί ότι από το Σεπτέμβριο πιθανόν να έχουμε σπουδαστές στο τμήμα το καινούριο του Πανεπιστημίου εδώ. Μέχρι πότε θα είναι αυτή η διαβούλευση στον αέρα, μέχρι να καταλήξει και να ζητηθεί από το Υπουργείο? Ναι, μέχρι την ημερομηνία που θα μας ζητηθεί από το Υπουργείο να κάνουμε εμείς τις προτάσεις μας, εμείς θα την έχουμε στην ιστοσελίδα ανοιχτή, για να μπορούν να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους οι υποψήφοι. Επιμορφωτική ημερίδα πραγματοποίησε σήμερα το πρωί στην Κοζάνη η ελληνική αστυνομία με κεντρικό θέμα τη σωστή διαχείριση περιστατικών παιδικής κακοποίησης. Διακεκριμένοι εισηγητές ανέλυσαν διεξοδικά το θέμα μπροστά σε περίπου 150 αστυνομικούς που συμμετείχαν. Θα ξεκινήσω λοιπόν μιλώντας για την ενδοοικογενειακή βία, να θέσω ένα πλαίσιο για το πώς ξεκινάει η βία και πώς καταλήγει τελικά στα παιδιά, και να συνδέσουμε λιγάκι το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας με την παιδική κακοποίηση. Ενημερωτική ημερίδα με στόχο την εκπαίδευση 150 αστυνομικών στη διαχείριση περιστατικών κακοποιημένων παιδιών πραγματοποιήθηκε το πρωί της 5ης στην Κοζάνη. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι εισηγητές ανέπτυξαν μεταξύ άλλων θεματικές που είχαν να κάνουν με τον ορισμό της κακοποίησης και τη βαθύτερη κατανόηση του σοβαρού αυτού ζητήματος, ενώ αναπτύχθηκαν ακόμη και τοποθετήσεις για νομικά και πρακτικά θέματα διαχείρισης του όλου φαινομένου. Σημειώνεται πως η ημερίδα διοργανώθηκε από την Εταιρεία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού ΕΛΙΖΑ υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Κοζάνης με αποκλειστικό χορηγό την Τέρνα. Βρισκόμαστε εδώ για την 7η ημερίδα που εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αστυνομικών που υλοποιεί το ΕΛΙΖΑ σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Σήμερα βρίσκονται εδώ 150 στελέχη της αστυνομίας από τους νομούς Κοζάνης, Πέλλας, Φθιώτιδας, Καστοριάς, Γρεβενών και Κιλκής, ενώ έχουν ήδη εκπαιδευτεί άλλοι 1000. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που ενισχύει τον κύκλο προστασίας των παιδιών και υλοποιείται από το ΕΛΙΖΑ, μια ελληνική εξειδικευμένη μη κερδοσκοπική εταιρεία που ασχολείται με την προστασία κακοποιημένων παιδιών με προγράμματα σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε ένα σωματείο που ασχολείται καθαρά με την προστασία των παραμελημένων και των κακοποιημένων παιδιών. Σε οτιδήποτε κάνουμε, δίνουμε έμφαση στην προσχολική ηλικία, γιατί τα παιδάκια, τα πολύ μικρά, τα βρεφάκια, είναι εκείνα τα οποία δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν να εκφραστούν. Αυτό που κάνουμε είναι ότι τρέχουμε εθνικά προγράμματα, γιατί σκοπός μας δεν είναι μόνο να κάνουμε μια παρέμβαση στην Αθήνα, για παράδειγμα, γιατί εκεί έχει περισσότερο κόσμο. Πρέπει κανείς να έχει στο μυαλό του και το παιδάκι το οποίο βρίσκεται στα σύνορα ή σε ένα μακρινό νησί. Η ελληνική αστυνομία, στο πλαίσιο της αντιδηματικής πολιτικής 2015-2019, έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την προστασία της ανηλικότητας, φροντίζοντας να επιδεικνύει αμεσότητα στην ανταπόκριση και διερεύνηση πληροφοριών και καταγγελιών περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας με θύματα ανήλικους, ενημερώνοντας παράλληλα τις εισαγγελικές αρχές και τους συναρμόδιους φορείς υποστήριξης των θυμάτων. Για το σκοπό αυτό, με το προεδρικό διάταγμα 37 του 2019, προβλέπεται η σύσταση υπηρεσιών αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας στην διαδρομική δομή τόσο των κεντρικών όσο και των περιφερειακών υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας. Νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση που βρίσκομαι σήμερα εδώ σε αυτήν την τόσο σημαντική ημερίδα που έχει στόχο την επιμόρφωση των αστυνομικών σε θέματα διαχείρισης κακοποίησης παιδιών. Που είναι ένα πολύ σοβαρό φαινόμενο, αφού αποτελεσμάστηκε την σύγχρονη κοινωνία μας, αλλά διαβάζω τον υπόλοιπο κόσμο, και θα πρέπει να κάνουμε να πάρουμε πρωτοβουλίες και πολιτικές που θα πρέπει να αναπτύξουμε όλοι οι φορείς, ώστε αυτή η μάχη να εξαλειφθεί. Θεωρώ ότι η αστυνομία κάνει πολύ σωστά τη δουλειά της στην Δυτική Μακεδονία. Η συνεργασία που έχουμε και αυτό το μήνυμα και του Περιφερειάρχη Θόδωρ Καρυπίδη είναι ότι μέσα από την συνεργασία περιφέρειας, αστυνομίας αλλά και όλων των φορέων, η κοινωνική συνοχή της περιοχής μας είναι δυνατή και το περιβάλλον μας θα είναι φιλόξενο. Θεωρώ ότι οι μερίδες αυτές πρέπει να συνεχιστούν
Θεωρώ ότι τα σώματα ασφαλείας και η αστυνομία θα πρέπει να εκπαιδεύονται σε τέτοιες δράσεις. Να συγχαρώ όλους αυτούς που εμπνεύστηκαν αυτή τη δράση και να εκπέμπουν την επιτυχία. Σε 24ωρη λειτουργία τέθηκε το ΚΕΦΙΑ πάρκος οριστικού και ήδη εξυπηρετεί τους πρώτους ασθενείς. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική προσθήκη στις δομές υγείας της περιοχής. Σε 24ωρη λειτουργία τέθηκε από χθες το ΚΕΦΙΑ Άργους Οριστικού. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη που ενισχύει τις δομές υγείας στην ευρύτερη περιοχή. Τα εγγένεια του ΚΕΦΙΑ έγιναν σε κλίμα συγκίνησης, καθώς όλοι αναγνωρίζουν την σημασία της λειτουργίας μυστικής δομής. Το κέντρο αυτό είναι ένα από τα καλύτερα κέντρα σε όλη την περιοχή και των Βαλκανίων όσον αφορά τις υποδομές του. Δυστυχώς για πάρα πολλά χρόνια αυτό ήταν ξαναξιοποιητό. Μετά από πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια συντονισμένη, στην οποία στήριξε το Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένο υπουργός ο κ. Ξαθός, σε συνεργασία με την Τρίτη τον κ. Κύρκο και τον πρόεδρο του Διοικητή του Νοσοκομείου Καστοριάς, τον κ. Αντωνιάδη, πράγματι σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση το κέντρο αυτό να ξεκινήσει και να μπει στην υπηρεσία των πολιτών που το χρειάζονται στην Καστοριά. Μέχρι σήμερα οι πολίτες που χρειάζονταν αποκατάσταση ήταν υποχρεωμένοι να φεύγουν από την περιοχή μας. Για το θέμα μίλησε στον Φλάσκη την εκπομπή «Έλα στη θέση μου», ο διευθυντής του νοσοκομείου Καστοριάς που έχει και την ευθύνη λειτουργίας της δομής. Στην κυρία έτυχε να ανοίξει προεκλογικά. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό περίπου 2 με 2,5 χρόνια. Κάνουμε ετοιμασίες. Γίναν πολλές συζητήσεις και συσκέψεις, τόσο εδώ τοπικά όσο και με τον διοικητή της Τρίτης ΥΠΕ, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της ομάδας εργασίας που ορίστηκε από το Υπουργείο. Σήμερα ξεκίνησε και επισήμως την 24ωρη λειτουργία του με νοσηλευόμενους ασθενείς και ήδη νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή 3 ασθενείς. Αξίζει να σημειωθεί πως για τη λειτουργία του ΚΕΦΙΑ πάργους οριστικού 24ωρη βάση χρειάστηκε παρέμβαση των στελεχών της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και διεκδίκηση από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ενημερωτικές συναντήσεις με πολίτες της Κοζάνης πραγματοποίησε σήμερα εξειδικευμένο προσωπικό της ΙΝΕΓΕΣΕΕ αποτελούμενο από νομικούς και εργατολόγους. Η ενημέρωση αφορούσε ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα. Στην Κοζάνη βρέθηκαν εκπρόσωποι νομικοί του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕ με σκοπό να ενημερώσουν τους πολίτες για θέματα του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος και τα εργασιακά τους δικαιώματα. Η ενημέρωση έγινε στον χώρο του ΙΝΕ ΓΕΣΕ Δυτικής Μακεδονίας από εξειδικευμένο προσωπικό. Είμαστε σήμερα στην Κοζάνη στο πλαίσιο του έργου που υλοποιεί τον Ινστιτούτο Εργασίας και ως τίτλο έχει την πληροφόρηση, ενδυνάμωση και συμβουλευτική εργαζομένων και ανέργων. Υλοποιούμε διάφορες δράσεις όπως είναι οι δράσεις εξατομικευμένης νομικής πληροφόρησης προς εργαζόμενους και ανέργους όπου προσέρχονται όσοι έχουν θέματα είτε με το πότε θα πάρουν σύνταξη είτε με προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο χώρο εργασίας τους για να πάρουν από εμάς πληροφορίες εξατομικευμένα. Μία τέτοια δράση είναι αυτή που γίνεται σήμερα σε συνεργασία και με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης, του Ινστιτούτου Εργασίας του Περιφερειακού εδώ, δηλαδή της Δυτικής Μακεδονίας, με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης. Άλλες δράσεις που έχουμε κάνει κατά καιρούς είναι η ομαδική νομική πληροφόρηση, όπου επιλέγονται κάποια θέματα που αφορούν πάλι είτε το εργασιακό είτε το συνταξιοδοτικό και γίνονται παρουσιάσεις σε κοινό, που και εκεί επίσης δεχόμαστε ερωτήσεις. Ενώ μια τρίτη δράση του ίδιου προγράμματος είναι και η σύνταξη πληροφοριακών κειμένων, πάλι πάνω σε θέματα εργατικού ενδιαφέροντος ή συνταξιοδοτικού, τα οποία διαχέονται μέσω της ιστοσελίδας του δικτύου ή από περιφερειακά έντυπα ηλεκτρονικά μέσα. Και όλα αυτά τροφοδοτούν εργαζόμενους και υποψήφιους συνταξιούχους να υποβάλουν τα ερωτήματά τους και να λύσουν απορίες που ενδεχομένως έχουν. Και ερωτήματα αυτά, εκτός από την εξατομικευμένη πληροφόρηση με την παρουσία των νομικών, γίνεται και μέσω διαδικτύου που υπάρχουν ειδικές φόρμες στη σελίδα του Ινστιτούτου Εργασίας. Μεταξύ άλλων, απαντήθηκαν ερωτήσεις για συνταξιοτικά ζητήματα και άλλα. Το μεγαλύτερο ποσοστό, συντριπτικά μεγάλο ποσοστό, είναι ερωτήματα που αφορούν κυρίως το χρόνο σύνταξης. Και λόγω των αλλαγών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από το 12 και μετά, όπου είναι αλλαγή επάνω στην αλλαγή, οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν ακόμα και νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρόνο συνταξιοδότησης, υπό ποιες προϋποθέσεις, πόσα ένσημα χρειάζονται, αν έχει αλλάξει κάτι στα όρια ηλικίας, ποιες διατάξεις έχουν καταργηθεί ευνοϊκές.
στα 10 ερωτήματα, συνήθως τα 8, 7 με 8 αφορούν το συνταξιοδοτικό. Όσον αφορά το εργασιακό κομμάτι, έχει να κάνει με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έχει να κάνει με το χρόνο χορηγήσης άδειας, τώρα με την αλλαγή στον κατώτατο μισθό, την αύξηση, το πόσο αυτό αντανακλάται στην πραγματικότητα, στις αποδοχές τους ή σε διάφορα επιδόματα. Mm-hmm. Κυρίως αυτά είναι τα συνήθη που συναντάμε. Μάλιστα, και επειδή κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, βέβαια που έχουν νόμοι, αυτό που προτείνεται στους ενδιαφερόμενους είναι να παίρνουν μέρος σε αυτές τις συναντήσεις και να μαθαίνουν από τους ειδικούς. Να μαθαίνουν από τους ειδικούς, να παίρνουν κάποιες πρώτες κατευθύνσεις, γιατί εμείς από το πρόγραμμα δεν δικαιολογείται να εκπροσωπήσουμε νομικά, δηλαδή δεν αναλαμβάνουμε, είναι όλες οι υπηρεσίες αυτές δωρεάν. Δίνεται μια πρώτη κατεύθυνση. Και όπου θεωρούμε ότι χρειάζεται, φυσικά θα πρέπει να συσταθεί στον ερωτώντα, αν θα πρέπει να ζητήσει και κάποια πιο εξειδικευμένη νομική εκπροσώπηση, η οποία πλέον είναι έξω από το δικό μας το κομμάτι. Μια ακόμη ενημερωτική συγκέντρωση διοργανώνουν οι συνταξιούχοι της περιοχής. Τη Δευτέρα, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου της Κοζάνης, θα μιλήσει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, Δήμος Κουμπούρης. Ενημερωτική συγκέντρωση με κεντρικό ομιλητή τον Δήμο Κουμπούρη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο της Κοζάνης. Την εκδήλωση διοργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Συνταξιούχων Νομού Κοζάνης, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής. Οι συνταξιούχοι και οι οικογένειές τους που βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα όλα αυτά τα χρόνια δεν θα πρέπει να πιστέψουν ότι η όποια κυβερνητική αναλλαγή θα φέρει βελτίωση στις συνθήκες διαβίωσής μας. Οδηγός μας είναι οι μαχητικές αγωνιστικές κινητοποίησεις μας που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα και που αποτελούν παρακαταθήκη για τη συνέχισή τους με ακόμα μεγαλύτερη ορμή, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα θα βρεθεί στο τιμόνι της κυβέρνησης. Πολλά περισσότερα όμως είπε στον Φλάσο ο πρόεδρος της συντονιστικής, Χρήστος Ψαλίδας. Τη Δευτέρα, τις 24 το μήνα και ώρα 11 εδώ στο Εργατικό Κέντρο, θα έχουμε πανσυνταξιοχική συγκέντρωση όλων των συνταξιούχων του νομού Κοζάνης. Θα έρθει και κεντρικός ομιλητής, θα είναι ο Δήμος ο Κουμπούρης, που είναι πρόεδρος των Ομοσπονδιών πανελλαδικά, αλλά και πρόεδρος του Παγκόσμιου Συνταξιοχικού Κινήματος. Δεν μας ενδιαφέρουν βέβαια εμάς οι τρίτοι, μας ενδιαφέρουν περισσότερα τα ζητήματα και τα αιτήματα των συνταξιούχων. Όπως γνωρίζετε, μέρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του τύπου γενικότερα και κόμματα όμως παροτρύναν τους συνταξιούχους τελευταία προς τα μεγαλοδικηγορικά γραφεία. Αυτό υπήρχε σκοπιμότητα για να βάλουν τους συνταξιούχους στο κρεβάτι, στον καναπέ για να μην αγωνίζονται. Εμείς με τον αγώνα μας όμως δείξαμε για μια άλλη φορά ότι μόνο με τον αγώνα κερδίζουμε και όχι πραγματικά με τα δικαστήρια και με τους μεγαλοδικηγόρους. Όπως γνωρίζετε και το είπαμε και άλλη φορά, στο δεύτερο δεκαήμερο του Μάρτη το 19 συναντηθήκαμε με τον Πρωθυπουργό. Πήραμε σε αυτή τη συνάντηση, που ήταν ένα πάγιο αίτημά μας χρόνιο, το πρόβλημα που ήταν με τη σύνταξη της χειρίας. Το λύσαμε αυτό 70% και δεν κόβεται σε καμία χείρα η σύνταξη. Ανεξάρτητα ηλικίας που θα είναι, θα μείνει χείρα. Το δεύτερο, δεν θα κοπούν οι συντάξεις, δεν θα μηδούν. Το αφορολόγητο από το 20. Αυτά είναι κατακτήσεις του κινήματος. Κάναμε 168 κινητοποίησεις το 18 για να φτάσουμε σε αυτά τα ωφέλη. Και τώρα συνεχίζουμε, και γιατί όποια κυβέρνηση και αν θα έρθει μετά τις 7 του Ιούλη, τα μνημόνια θα μείνουν, τα προβλήματα θα μείνουν και εμείς θα αγωνιζόμαστε, θα είμαστε εδώ. Όμως και έχουμε και τα τοπικά προβλήματα τα οποία είναι σοβαρά. Είναι, όπως και άλλη φορά τονίσαμε, είναι τα ζητήματα του νοσοκομείου που πρέπει να είναι όλες οι μονάδες στηριχωμένες στο νοσοκομείο, καμία κλινική να μην κλείσει, να γίνουν τα κέντρα αποκατάστασης και για το Δήμο, για τον νέο Δήμαρχο της Κοζάνης, της πόλης Κοζάνης και του Βοϊού, τους δύο δημάρχους, τους καλώ να δεσμευτούν και για μια άλλη φορά, βέβαια ο Μαλούτας, ο Δήμαρχος Κοζάνης, μας το είπε πολλές φορές ότι θα καταργήσει το 80%. Εάν δεν το καταργήσει θα μας έχει μπροστά τους, όπως μας είχε και ο προηγούμενος Δήμαρχος, ο κύριος Ιωαννίδης. Και θα κάνουμε και καταλήψεις στο Δήμο και θα προσφύγουμε και σε άλλα μέτρα. Κατά συνέπεια καλώ όλους τους συνταξιούχους τη Δευτέρα η ώρα 11 στο Εργατικό Κέντρο να έρθουν, θα γίνει και κουβέντα για να λύσουμε τα προβλήματα. Κανένας συνταξιούχος έξω από τον αγώνα. Όλοι πρέπει να είμαστε παρόν, να δηλώσουμε παρόντες, γιατί χωρίς τη δύναμη των συνταξιούχων δεν θα επιτύχουμε τίποτα.
Ο ιερέας Κωνσταντίνος Βασιλιάδης ήταν ο καλεσμένος της χθεσινοβραδινής εκπομπής «Θέσεις και αντιθέσεις» που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Flash και το Kozani TV. Η εκπομπή με τον πιο διάσημο παπά της περιοχής που ταξιδεύει με τον ντρόν του σε όλη τη Δυτική Μακεδονία θα μεταδοθεί σε επανάληψη αυτό το Σάββατο 22 Ιουνίου αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Ο πιο γνωστός και διάσημος παπάς της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και όχι μόνο, ο πατέρας Κωνσταντίνος Βασιλιάδης, ήταν ο καλεσμένος της εκπομπής «Θέσεις και αντιθέσεις» του Kozani TV το βράδυ της Τετάρτης στην τηλεόραση του Flash. Ο Παπαντρών, όπως είναι το ψευδώνυμό του, ή ο Παπαράτσι, όπως τον λένε άλλοι, ταξιδεύει σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και καταγράφει μοναδικές εικόνες με τον ντρόν του, τις οποίες μεταδίδει μέσα από την ιστοσελίδα του, το voyon.com. Έχω μάθει στη ζωή μου να ακούω. Μπορεί να μιλάω πολύ. Το έχω αυτό. Ταυτόχρονα όμως ακούω. Αλλά ακούω κιόλας και αυτά που με λένε και συμβουλές που μου δίνουν είτε θεολογικές πάνω στην Εκκλησία, σε θέματα που αφορούν την Εκκλησία μας, ώστε με αυτό που κάνω, πέρα από την διακονία στην Εκκλησία, με την κάμερα και με αυτά, να μην προσβληθεί η Εκκλησία. Ο στόχος μου δε είναι να φανεί η περιοχή, έτσι δεν είναι. Και κανένας δεν προσβάλλεται. Όχι η Εκκλησία, κανένας δεν προσβάλλεται. Ίσα-ίσα. Εγώ είμαι. Είπα σε κάποιον ότι θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω όσο βαστούν τα πόδια μου, όσο ο Θεός επιτρέπει, και το μότο το δικό μου είναι εκκλησία, οικογένεια και τόπος. Όχι πατριστική οικογένεια, όπως τα χρησιμοποιούσαν κάποτε κάποιοι, που δεν πρέπει να το αναφέρουμε. Οικογένεια, εκκλησία. Και σε ιερές και σε χριστιανός, οικογένεια, τόπος. Όλα αυτά στην ίδια ζυγαριά όμως. Δεν τα παλατζάρω. Όλα στην ίδια ζυγαριά. Τι βρίσκεται όλα την ισορροπία όμως. Μέχρι στιγμής όλα καλά. Η Παπαδία το ξέρει καλύτερα από μένα. Αλλά σε αυτήν αυξήσουν όλα σε ευχαριστή. Ο ιερέας Κωνσταντίνος Βασιλιάδης έχει ιδιαίτερη αδυναμία στον τόπο που ζει, στο Βόλιο, και είναι ο συνδετικός κρίκος της περιοχής με τους ομογενείς του εξωτερικού. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ταπεινό και με χιούμορ, ο οποίος, όπως ομολόγησε, βρίσκει χρόνο για ό,τι αγαπάει και κρατά τις ισορροπίες. Το πρώτο ψευδόνυμο που βγήκε, το ξέρετε, είναι το Παπαράτσι. Και αυτό μου το έβγαλε ο μακαριστός ο Παύλος. Θα το πω έτσι πώς. Είχα ξεκινήσει τη σελίδα, έβγαζα φωτογραφίες, είχαμε συνέδριο στην Μητρόπολη και ζήτησα εγώ να βγάλω μια φωτογραφία όλους τους ιερείς μαζί. Και μαζευτήκαν όλοι οι ιερείς. Σε αυτή τη φωτογραφία εγώ δεν ήμουν, γιατί έβγαζα τη φωτογραφία. Όλοι οι ιερείς γύρω από τον δεσπότη, καθόταν ο δεσπότης έτσι, πώς κοιτούσε ο μακαριστός ο Παύλος, με τι αγάπη του στον άνθρωπο. Τους έτσι με ένα χαμόγελο και όπως ήταν έτσι, είπε ψιδηριστά. Αποκτήσαμε και ένα παπαράτσι στην Μητρόπολη. Και το πήραν οι ιερείς και το κυκλοφόρησαν. Και έτσι βγήκε το Παπαράτσι, ναι. Λοιπόν. Και μετά από τρεις μήνες ήταν αγιασμός των σχολείων. Και με κάλεσε ο διευθυντής από το Λύκειο, ο Θανάσης ο Κατσικάς ήταν ο διευθυντής, με κάλεσε να πάω να καλύψω, συγγνώμη, τον αγιασμό. Και με ό,τι που φάνηκε ήταν ο διευθυντής, ο δεσπότης, φάνηκε εγώ με την κάμερα και λέω ο διευθυντής Παπαράτσι μου, μας ήρθες. Και γελάει ο δεσπότης. Και λέω, τι γελάτε σημασία με το έτσι, εσείς το βγάλατε. Η εκπομπή «Θέσεις και αντιθέσεις» με καλεσμένο τον ιερέα Κωνσταντίνο Βασιλιάδη θα μεταδοθεί σε επανάληψη το Σάββατο 22 Ιουνίου αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Αφιερωμένη στα 100 χρόνια μνήμης από τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού ήταν η τέταρτη ποντιακή μαθητική συναυλία που έγινε χθες στην κεντρική σκηνή του Διπεθέατρου Κοζάνης. Τις εικόνες κατέγραψε ο Νεκτάριος Δουγαλής. Σαν ελεύθερο το σπουδέ μετά το χρόντσε, σπουδέ μετά το χρόντσε. Ετών σε σένα πληρώνει τα φώτα, δόκτε δόρτσε. Τα φώτα, δόκτε δόρτσε. Oh,
Αυτά λοιπόν έγιναν χθες στην κεντρική σκηνή του θεατρού Κοζάνης. Πάμε τώρα σε μια αθλητική είδηση. Η μακεδονική δύναμη ολοκλήρωσε το πρόγραμμά της φετινής σεζόν με την καθιερωμένη εορταστική εκδήλωση στο κλειστό γυμναστήριο της Λευκόβρησης. Η εκδήλωση περιλάμβανε επιδείξεις και βραβεύσεις. Την ετήσια εκδήλωσή της πραγματοποίησε η μακεδονική δύναμη Κοζάνη στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρησης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε μέρος της δουλειάς όλων των τμήματων του συλλόγου. Επιπλέον βραβεύτηκαν αθλητές που διακρίθηκαν την περίοδο που ολοκληρώνεται στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Η εκδήλωση, η συγκεκριμένη, είναι η ετήσια εκδήλωση του συλλόγου που κάθε καλοκαίρι στο κλείσιμο της σεζόν παρουσιάζουμε τα τμήματα που καλλιεργεί ο Σύλλογος και όλες τις επιδείξεις. Είναι μια εκδήλωση με τη συμμετοχή πολλών αθλητών στον αριθμό 300 και μέσα σε αυτή την προσπάθεια δείχνουμε το έργο μας, το έργο των αθλητών, το έργο των γυμναστών και την προσπάθεια όλη αυτή που γίνεται σε όλο αυτό το έτος. Μέσα σε αυτή την εκδήλωση τιμούμε και τους αθλητές που κατά τη διάρκεια του έτους έχουν κάνει διακρίσεις σε πανελλήνιο αλλά πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και έτσι ακριβώς όπως τους αξίζει για όλο αυτό τον αγώνα τον οποίο έχουν κάνει. Θέλω μέσω του τηλεοπτικού σταθμού σας να ευχαριστήσω όλους τους αθλητές για τη συμμετοχή τους, τους συνεργάτες γυμναστές και επίσης τους γονείς που στηρίζουν όλες αυτές τις προσπάθειες που καλλιεργεί ο σύλλογός μας. flashpavlatv.gr Ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Μπορία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Αυτά ήταν κυρίες και κύριοι τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας όπως τα κατέγραψαν οι κάμερες του Flash. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού από τον Γιώργο Βασιλιάδη και αμέσως μετά στις 10.30 η εκπομπή στο κόκκινο με την Κατερίνα Μαρκοπούλου, εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων της περιοχής με θέμα τις εθνικές εκλογές στις 7 Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.